η υπογραφή της συμφωνίας θα συνοδεύεται από διάφορα εκβιαστικά διλήμματα και από την ένταση της κυβερνητικής προπαγάνδας για να αυληθούν τα αντιμεριστικά αισθήματα του λαού μας. Το παραπάνω άλλωστε αποτέλεσε στόχος και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με την διεξαγωγή πέρσι των διαφόρων φιλονοταϊκών εκδηλώσεων, σεμιναρίων σε αρκετές πόλεις της χώρας μας. Μία από αυτές ήταν και η Θεσσαλονίκη. Προβάλλεται έντονα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και από όλα τα άλλα κόμματα του αστικού τόξου, ο εκβιασμός περί της αναγκαιότητας, όπως λένε, ενίσχυσης των σχέσεων της χώρας μας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ως αντιστάθμισμα της επιθετικότητας της Τουρκίας και την αποφυγή πολέμου. Όπως καταλαβαίνουμε, ο αγώνας μας απαιτεί καλό σχεδιασμό, καλή προετοιμασία και εξοπλισμό των δυνάμεων του κινήματος. Πρέπει να στοχεύσουμε στη λαϊκή μνήμη, γνώση και πείρα. Μέσα από τα ιστορικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών, ένα μόνο συμπέρασμα προκύπτει, πως η ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάπτυξη στενών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οδηγούν σε όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ημερεστικούς σχεδιασμούς και πολέμους με βαριές συνέπειες για το λαό μας. Στη βάση αυτή να αναπτύξουμε την επιχειρηματολογία μας χρησιμοποιώντας τα ιστορικά γεγονότα και τα στοιχεία της τρέχουσας επικαιρότητας. Να αναδείξουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η χώρα, ο λαός και η νεολαία μας πλάι στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία. Να αναδεικνύουμε και να τονίζουμε ότι οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου προέρχεται ακριβώς από το ΝΑΤΟ, το οποίο τροφοδοτεί και θρέφει αυτήν την προκλητικότητα και επιθετικότητα. Να μιλήσουμε, να θυμίσουμε τον ξεριζωμό της ομογένειας, τις αμερικανονατοϊκές ευθύνες για την επτάχρονη στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, για το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και τη 45χρονη κατοχή στην Κύπρο με ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναδείξουμε τη σαθρότητα της κυβερνητικής προπαγάνδας περί τα δίθεν ωφέλη από τα ανταλλάγματα που πιθανώς συνοδεύουν την υπογραφή της συμφωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια τα λεγόμενα ανταλλάγματα και αντισταθμιστικά ωφέλη, το γνωρίζουμε καλά, ήταν ο παροχημένος οπλισμός των Ηνωμένων Πολιτειών που ανάγκαζε την χώρα μας να δαπανά να διαθέτει τεράστια ποσά για τον εξυγχρονισμό του. Τέλος, να τονίζουμε τα τεράστια ποσά, 4,36 δις ετησίως ή το 2,4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας διαθέτει η Ελλάδα για νατοϊκούς εξοπλισμούς που δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας και τα οποία στερείται ο λαός μας από τους μισθούς, τις συντάξεις, από τις δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για πρόνοια, μόρφωση, αθλητισμό, πολιτισμό. Να εξηγήσουμε πιστικά ότι οι στόχοι της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι οι στόχοι της αστικής τάξης της χώρας μας για την πολυδιαφημισμένη γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Είναι στόχοι των μεγάλων επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων, ξένων και ντόπιων, για να απομυζούν τα πλούτη και τον υδρότα των λαών και του δικού μας μαζί. Να πείσουμε ότι αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να είναι στόχοι του λαού μας, γι' αυτό και πρέπει να αντιταχθεί για να μην χύσει το αίμα του για αυτά τα συμφέροντα. Συναγωνιστές και φίλοι, στη βάση όλων των παραπάνω να μπούμε στην πρώτη γραμμή για την ανάπτυξη μαζικού μαχητικού κινήματος που θα συγκρουστεί με τις κυβερνητικές επιλογές. Να προβάλλουμε και να κυριαρχήσουν στόχοι προς το συμφέρον των εργαζόμενων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι άλλες αμερικανονατοϊκές βάσεις και στρατηγία που βρίσκονται στη χώρα μας, εννοείται και αυτό που είναι στη Θεσσαλονίκη. Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών όπλων. Απεγκλωβισμός της χώρας μας από τους ημερηστικούς σχεδιασμούς
καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεραϊστικές αποστολές στο εξωτερικό, να επιστρέψουν όλα τα στρατιωτικά τμήματα που βρίσκονται εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, συναγωνιστές και φίλοι, πήρε ήδη την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πανελλαδικού αγώνα με πολύμορφες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι ανάγκη να τεθεί σε συναγερμό, να κινητοποιηθεί ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Να φτάσει παντού η ενημέρωση για το περιεχόμενο της Συμφωνίας. Στην Αθήνα ήδη στις 16 του Σεπτέμβρη έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Συμφωνία για την καταγγελία της. Προτείνουμε στη σημερινή μας σύσκεψη να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο πρωτοβουλειών για το επόμενο διάστημα που θα κλιμακώνει εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο. Ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο προτείνουμε είναι να ενταχθούμε στην καμπάνια συλλογής υπογραφών ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Ήδη το κείμενο το έχετε υπόψη σας, κυκλοφορεί και μαζεύουμε υπογραφές. Να φτάσει το κείμενο των υπογραφών στους χώρους δουλειάς, στα σχολιά, στα αμφιθέατρα, στις λαϊκές γειτονιές με κινητοποίηση των φορέων του λαϊκού κινήματος. Η συλλογή υπογραφών θα γίνεται τόσο χειρόγραφα όπως αυτά τα έντυπα τα οποία έχετε στα χέρια σας, όσο και ηλεκτρονικά με ευθύνη του κάθε φορέα αλλά και του κάθε μεμονωμένου ατόμου που στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Έχει ανοίξει ήδη πλατφόρμα συλλογής υπογραφών στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, όπου ο καθένας μπορεί να μπει και να υπογράψει και ηλεκτρονικά. Ή ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, όχι και τα δύο. Να οργανώσουμε μεγάλη συγκέντρωση ενάντια στην συμφωνία και την επίσκεψη του ΙΠΕΚΣ των Ηνωμένων Πολιτειών του Πομπέο την Τρίτη στις 8 του Οκτώβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να βγει ανακοίνωση και αφίσα για την πλατιά ενημέρωση του λαού της πόλης. Να προχωρήσουμε σήμερα στη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία από συνδικάτα και μαζικούς φορείς του λαϊκού που παρευρίσκονται εδώ πέρα. Η Επιτροπή να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του κινήματος, ωστόσο η συμβολή του κάθε σωματείου, μαζικού φορέα, καλλιτέχνη, πανεπιστημιακού και άλλων μεμονωμένων ανθρώπων θα αξιοποιηθεί γιατί την θέλουμε, επιζητούμε την μέγιστη δυνατή συμμετοχή και κινητοποίηση. Με ευθύνη της Επιτροπής και πάνω στο πλαίσιο που προτείνεται και έχει αποτυπωθεί και στην πρόσκληση και στην σημερινή εισήγηση και στην συζήτηση που ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσει, θα καταλήξουμε και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν οι αγωνιστικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες. Κλείνοντας, συναγωνιστές και φίλοι, θέλουμε να πούμε ότι φιλοδοξούμε η δράση μας να συνεχιστεί. Η επίσκεψη του Πομπέου δεν πρέπει να θεωρηθεί κορύφωση του αγώνα μας, πρέπει να ανοιχτούμε πλατιά στους εργαζόμενους και στους φορείς της πόλης, σε όλα αυτά τα πολύ επικίνδυνα για το λαό και τις νεολαίες μας σχέδια που μετατρέπουν την χώρα μας σε υπεραιστικό ορμητήριο και σε μαγνήτη επιθέσεων σε περίπτωση πολεμικής σύραξης, ο κάθε φορέας, ο κάθε τίμιος άνθρωπος καλής θέλησης, όλοι εμείς που δεν θέλουμε τα παιδιά του λαού να θυσιαστούν για ξένα και άρρωμα συμφέροντα, θα πρέπει να αντιδράσουμε μαζικά, δυναμικά και οργανωμένα. Λέμε όχι στην Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ζητάμε την καταγγελία της, σχεδιάζουμε την αγωνιστική υποδοχή, σε εισαγωγικά εννοείται, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo.